Καλημέρα, καλημέρα. Κοφίδης Θεοφάνης, Ράδιο Πατρίδος 100,4. Στην τεχνική επιμέλεια ο ιδιοκτήτης ο Δημήτρης Κυπουρός. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Χθες ξεκινήσαμε με την ανάλυση σε βάθος αλλά και σε εύρος όλων εκείνων των παραγόντων που παίζουν ρόλο στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τις χώρες ξεχωριστά αλλά και για την ίδια την Ελλάδα. Και μετά την ανάλυση των παραγόντων, των πέντε βασικών παραγόντων που παίζουν ρόλο στη μεταξέλιξη της Ευρώπης σε κάτι καινούριο και την περιγραφή των πέντε σεναρίων από τα οποία ουσιαστικά είναι πιο πιθανά τα δύο ή καλύτερα θα πούμε ότι τα δύο είναι τα κυρίαρχα και τα άλλα είναι συμπληρωματικά. Πού πηγαίνει η Ευρώπη, βλέπουμε τα πράγματα να εξελίσσονται, κάνουμε εμείς εδώ την προσπάθειά μας και αυτό θα το συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή και τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνει η Ελλάδα για να μην βρεθεί μέσα σε έναν επικίνδυνο κυκαιώνα. Πάμε Δημήτρη. Και φίλοι, όπως γνωρίζετε, την εκπομπή ολόκληρη αποκλειστικά μας την προσφέρει η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και cash and carry καταστημάτων στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και νησιών. Είναι η Διαμαντής Μασούτης, η οποία προσφέρει πέρα από τα εκλεκτά προϊόντα της και υψηλό κοινωνικό έργο.
Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Δευτέρα ως Τετάρτη. Βοιός κιμάς το κιλό μόνο 5,99. Φέτα Pop Δοδόνη το κιλό μόνο 7,59. Ημί σκληρωτήρι διβάνης 30% φθηνότερα. Το κιλό τώρα μόνο 7,59. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Μπαίνετε massoutis.gr και βλέπετε του λόγου του αλήθες, βλέπετε και τα υψηλά προϊόντα και τις προσφορές που ανανεώνονται συνεχώς και βεβαίως το κοινωνικό έργο περί ουολόγος, δηλαδή και φιλανθρωπικό και περιβαλλοντικό. Διαμαντής Μασούτης. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Δευτέρα έως Τετάρτη. Όλα τα σαμπουάν Ultrex, ξυριστικά Wilkinson και χαρτιά υγεία Softex 50% φθηνότερα. Καθαριστικά Azax και υγρά πιάτων Palmolive 40% φθηνότερα. Μαλακτικά Quando και προϊόντα Vanis 40% φθηνότερα. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν ίσως σε μία από τις πιο ανατρεπτικές παρουσιάσεις που θα κάνουμε σήμερα σε σχέση με αυτό που μεληγενέστε στην Ευρώπη. Και λέω ανατρεπτικές γιατί αυτή τη φορά δεν θα μιλήσω. Επιτρέψτε μου λοιπόν, έχω το δικαίωμα για πιθανότητες αφού αυτά που εδώ και μήνες τώρα λέμε και κορυφώθηκαν με συζητήσεις που είχαμε με κορυφαίους αναλυτές, ειδήμονες, πολιτικούς και ευρωβουλευτές. Όπως είχαμε πρόσφατα μάλιστα και την τιμή να έχουμε στο στούντιο την κυρία Κράτσα, την κυρία Ρόδη Κράτσα, η οποία ήταν για πολλά χρόνια ευρωβουλευτής και πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τώρα είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Επομένως θα είχατε και εμπράκτος κάποιοι από εσάς και, και αν όχι όλοι τουλάχιστον, θα το υπενθυμίσω, είχαμε με καταληκτική συζήτηση την πιθανότητα η Ευρώπη να χωριστεί σε κύκλους και περιφέρειες και ένα κεντρικό πυρήνα όταν θα είναι έτοιμες οι χώρες των μεγάλων κύκλων, δηλαδή των χαλαρών περιφερειών, θα επαρασυνδέονται προς το κέντρο με τον πιο στενό κύκλο και από τον καινούριο κύκλο στον πιο στενό κύκλο και μετά θα πηγαίνουμε προς τον βασικό πυρήνα που θα δρομολογηθεί τώρα, το οποίο το είχαμε μάλιστα παρουσιάσει ως την πλέον ισχυρή πιθανότητα να προχωρήσει η Ευρώπη, δηλαδή σε μια Ευρώπη ταχυτήτων. Αυτό που λέει ο κόσμος, βέβαια εγώ το ονόμαζα Ευρώπη των κύκλων, του κεντρικού πυρήνα με 6-7 χώρες, ίσως και 10, και μετά έναν κύκλο ο οποίος δεν θα έχει την πλήρη σύνδεση που θα έχουν οι χώρες του κεντρικού πυρήνα, αλλά θα είναι πολύ κοντά στην προοπτική να γίνουν και αυτοί να πάνε στον πυρήνα και να μεγαλώσει η καινούργια Ευρώπη, και οι χώρες μετά του μεγαλύτερου κύκλου που θα είναι στην περιφέρεια, λίγες θα είναι αυτές, η Ελλάδα ίσως θα είναι, όχι ίσως, είναι σίγουρο ότι θα είναι σε αυτή την περιφέρεια, και βέβαια εκεί η Ελλάς πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μην βρεθεί εντελώς, εκτός από de facto και de jure, δηλαδή και νομικά, δικαϊκά, να μην βρεθεί εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Και τότε βεβαίως υπάρχουν οι κίνδυνοι η Ελλάδα να διολυστήσει, όχι μόνο για τις δικές της ανευθυνότητες, απελτηρίες και προβλήματα που έχει, αλλά και λόγω μιας πιθανότητας εξελίξεων στην Βαλκανική. Αυτά όλα λοιπόν θα τα συζητήσουμε σε λίγο εδώ με τον εκλεκτό Δημήτρη Κυπουρό. Βεβαίως εγώ θα κάνω την παρουσίαση και θα τοποθετηθεί κάποια στιγμή στην πορεία και ο Δημήτρης μία ή δύο φορές. Οπωσδήποτε όμως έχει τεράστιο ενδιαφέρον να βλέπουμε και χαίρομαι γι' αυτό αυτή ακριβώς η πιθανότητα που είχαμε προδιαγράψει ότι η Ευρώπη ή θα διαλυθεί ή έχει κάποια σενάρια μεταξύ των οποίων το πλέον πιθανό είναι να ανασυνταχθεί αλλά πρώτα με μια de facto ουσιαστικά περιφερειοποίηση της Ευρώπης, δηλαδή σε κύκλους ή σε ταχύτητες, και όχι να μείνει όπως είναι και να προσπαθήσει να βελτιώσει κάποιες δομές της αλλά όλοι μαζί, ή να προχωρήσουν σε απόδοση κυριαρχίας προς την περιφέρεια και ουσιαστικά
να ενισχύσουν επί της ουσίας, να ενισχύσουν κάποια πράγματα, αλλά να αποδυναμώσουν άλλα πράγματα, ούτως ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι το πλέον πιθανό. Όπως δεν είναι και το πλέον πιθανό να μείνει όπως είναι η Ευρώπη και με ένα σοκ ευημερίας προς την περιφέρεια, αλλά και παράδοσης εθνικής κυριαρχίας από την περιφέρεια προς τις Βρυξέλλες, να πάμε σε μια πραγματική Ευρώπη. Αυτό όμως αργεί και τις ευκαιρίες τις δίνει η διεθνή συγκυρία με κυρίαρχη την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, στην Προεδρία του Λευκού Οίκου. Είναι η χρυσή ευκαιρία της Ευρώπης. Και αντί να πάμε δηλαδή σε πολυδιάσπαση, να πάμε σε ένα σύνταξη με κάτι που εμπεριέχει όμως ένα είδος de facto χαλάρωσης ή διάσπασης, αλλά ουσιαστικά είναι ένας έξυπνος τρόπος να απορροφηθεί ο λαϊκισμός, αλλά να προχωρήσουν και οι χώρες που θέλουν δυνατά, και όποιος μετά θέλει θα προχωράει. Λοιπόν, Δημήτρη, πριν προχωρήσω εγώ στην ανάλυση, είναι πολύ συγκεκριμένες οι προοπτικές οι τρεις και άλλες τρεις συμπληρωματικές. Η μία είναι η πιθανότητα διάλυσης της Ευρώπης, τώρα μάλιστα που απροκάλυπτα πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το σύστημα Τραμπ δεν ευνοεί αυτό που ευνοούσε το σύστημα Ομπάμα μαζί με το State Department, δηλαδή την χαλαρή αλλά ενωμένη Ευρώπη. Χαλαρή όμως, να μην γίνει μια πραγματική ένωση με οικονομία, σύνταγμα, στρατό και ασφάλεια εσωτερική και εξωτερική. Τώρα βλέπουμε ότι αφού φαίνεται να κερδίζει το παιχνίδι κάποιες δυνάμεις εξωστρεφείς και έξυπνες στην Ευρώπη που είχαν πάρα πολύ υπομονή, τώρα βλέπετε ότι απροκάλυπτα και ο κύριος Μάλοκ, δηλαδή ο προαλυφόμενος, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει να γίνει πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στις Βρυξέλλες, είπε ότι ποντάρει βασικά στη διάλυση της Ευρώπης και κυρίως της Ευρωζώνης. Και ότι η Ευρώπη σε 18 μήνες θα διαλυθεί. Αυτό το είπε πριν ένα μήνα περίπου, πριν 20 μέρες, και μάλιστα και στον κύριο Παπαχελά. Το ζήτημα τώρα είναι ότι αυτό είναι το ένα σενάριο το οποίο φαίνεται να είναι κάπως πιθανό, αν υποθέσουμε ότι το προσφυγικό, τα τρομοκρατικά χτυπήματα και ορισμένες εγγενείς αδυναμίες μεταξύ ευημερίας και διοίκησης και εθνικής κυριαρχίας, όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Από την άλλη όμως είχαμε πει εδώ, γι' αυτό και σε θέλω τώρα Δημήτρη, είχαμε πει ότι είναι πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα να αντιστραφεί ουσιαστικά η διαδικασία και να εμπεριέχει την πιθανότητα κάποιες χώρες, είτε λαϊκίστικα, είτε εθνικίστικα, είτε φοβικά, να μείνουν ουσιαστικά εκτός ευρωπαϊκών εξελίξεων, να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πολύ χαλαρά ή και εκτός, και αυτό να διευκολύνει πάρα πολύ την ανασύνταξη της Ευρώπης από χώρες 6, 10, οι οποίες θέλουν να κάνουν ένα γερό πυρήνα σε όλα, να προχωρήσουν ακόμα και σε οικονομία και σε σύνταγμα και σε δομές ασφαλείας. Είναι η ευκαιρία της ζωής της Ευρώπης. Και κάποιες χώρες θα είναι στον πρώτο κύκλο και θα μπορούν να ανεξυγιανθούν και θέλουν να πάνε μέσα στον πυρήνα. Και κάποιες στο μεγαλύτερο κύκλο, που ουσιαστικά είναι πολύ μακριά από το πυρήνα, όπως η Ελλάδα, που θα πρέπει να υδρώσει πάρα πολύ για να γίνει μια υγιής χώρα οικονομικά, συνταγματικά, και να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα που είναι μόνιμα προβλήματα σε αυτόν τον τόπο, και να δούμε αν θα μπορέσει να πάει στον πυρήνα. Είχαμε πει ότι αυτό είναι το πλέον πιθανό και πολλοί θεωρούσαν ότι είναι δύσκολο, δεν μπορεί να το κάνει η Ευρώπη, δεν μπορεί η Γερμανία με τη Γαλλία κτλ. Και η άλλη πιθανότητα βεβαίως είναι να μείνει όπως είναι και ξαφνικά με ένα σοκ να πέσουν χρήματα στην περιφέρεια, να πιστούν οι περιφέρειες, οι χώρες, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και να δώσουν διοικητικές αρμοδιότητες ακόμα περισσότερες στην οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα, στο σύνταγμα, στους θεσμούς, αλλά και να φτιαχτεί και θεσμοί ασφαλείας, και όλα αυτά να τα κάνει πλέον η Βρυξέλλες σε συνεργασία με τις χώρες. Αλλά αυτό σημαίνει πρώτα ευημερία και μετά να παραχωρήσουν οι περιφέρειες, οι χώρες, εθνική κυριαρχία. Αυτό όμως θεωρούσα ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, γιατί ενέχει τον κίνδυνο ότι κάποιες χώρες θα δημιουργούν πρόβλημα προς αυτή τη διαδικασία. Οπότε, τι είδαμε χθες, και σου δίνω το λόγο Δημήτρη. Είδαμε τους 4 των μεγαλύτερων χωρών σε πληθυσμό και σε οικονομία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, να αποφασίζουν, απίστευτο, αυτό που εμείς εδώ και 3 μήνες εδώ καταφέραμε να ανάγλυφα, και αν θέλετε και με μια αυστηρή επαγγελματική σχέση μεταξύ ανάλυσης, έρευνας και κατάληξης συμπεράσματα, να αποδώσουμε ως το πλέον πιθανό σενάριο. Τι έχεις να πεις λοιπόν για αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ μας σε σχέση, δηλαδή στο Ράδιο Πατρίδα, με αυτό που κάνουμε σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρώπη? Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, αλλά τα πετυχαίνεις όλα. Έχεις σημαντικές ιδιότητες, εν όραση, ή μάλλον η σοφία είναι.
Η Σοφία που έστειλε από το πλαστήρι, όχι, δεν είναι αυτή η Σοφία. Ναι, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η εκπομπή εδώ και... Πόσο έχει ένα χρόνο παίζει η εκπομπή, όχι ακόμα. 10-11 μήνες. Ναι. Τα πετυχαίνει όλα. Προγνωστικά πρέπει να μας βάλουν στο στοίχημα. Ακούστε το σαν Φανικοφίδη, θα πετύχετε το τι θα γίνει στην Ευρώπη. Εγώ έχω μερικές επιφυλάξεις ως προς τη Γαλλία για αυτό το σχέδιο των κύκλων, γιατί είδα χθες τον Σαρκοζή να απαιτεί την απομάκρυση του Φιγιόν από το τέτοιο. Πολύ φοβάμαι. Νομίζω ότι η Γαλλία πάει να φύγει από τον άξονα με την Γερμανία. Έτσι είναι η γνώμη μου. Η Γαλλία πάει να φύγει από τον άξονα, ναι, με την Γερμανία. Ναι. Όχι η σημερινή κυβέρνηση. Η επόμενη που θα γίνει. Η επόμενη, είπαμε ότι εάν γίνουν τρομοκρατικά χτυπήματα και θα τρίβουν τα χέρια τους κάποιοι πέραν της Ευρώπης, όχι ότι είναι χερέκα εκεί, αλλά προφανώς θα γίνει ο σχεδιασμός τους. Δεν θα απειληθούν ποτέ από μια ενωμένη Ευρώπη πραγματική που φτιάχνεται τώρα υγιέστερα. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εκλεγεί η Λεπέν. Και οι πιθανότητες η Λεπέν, ακόμα και με τρομοκρατικά χτυπήματα, είναι, ας πούμε τώρα είναι 30%, 35% για να βγει η Λεπέν, με τρομοκρατικά χτυπήματα να είναι το πολύ 40%. Όχι, λέω, μήπως ο Σαρκοζή έχει στο μυαλό του να βάλει κάποιον άλλον υποψήφιο, ο οποίος δεν είναι στο πλαίσιο της... Είναι ο μόνος που μπορεί να μπει, είναι ο Ζιπέ, ο οποίος έξυπνα παίζει το παιχνίδι ότι μη με παρακαλάτε, δεν θέλω. Ουσιαστικά για να τον παρακαλάνε πιο πολύ. Ωστόσο, ήταν... Και άμα μπει ο ίδιος ο Σαρκοζή. Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι τις καλύτερες πιθανότητες τώρα, αφού πήγανε και έκαναν αυτή τη συνάντηση οι τέσσερις, Μέρκελ, Ολάντ, Ραχόι και Τζεντιλόνι, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, έχω την αίσθηση, και εδώ πλέον χρησιμοποιώ τα δικά σου λόγια, δεν θα πω διόραση και ενόραση βέβαια, θα πω όμως ότι μέσα από το συνδυασμό, αν θέλεις, επιστημονικής ανάλυσης, γνώσης ιστορικών στοιχείων και πολιτικής προβλεψιμότητας των πραγμάτων με βάση τους συνδυασμούς και τους αλγόριθμους, και αν θέλεις και με την στοιχειώδη γνώση της ψυχιατρικής ψυχολογίας που βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων, αλλά και στην κοινωνική και πολιτική ψυχολογία βλέπεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δεν είναι δύσκολο μετά να πεις ότι αυτό το σενάριο είναι πιο πιθανό, παρόλο που είναι ένας συνολικός κυκαιώνας αυτό που σημαίνει στην Ευρώπη. Ωστόσο, θεωρώ ότι εάν δεν βγει ο Μακρόν, που θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό, εκτός αν γίνονται πάλι σημεία και τέρατα όπως έγιναν με το Φιγιόν. Εάν λοιπόν δεν είναι ο Μακρόν, ο οποίος θα δώσει μια πνοή, να σου πω κάτι, αυτό θα ευνοήσει ποιον? Το σχέδιο του βασικού πυρήνα της Ευρώπης. Δηλαδή, αν είναι Σαρκοζή και αν είναι Φιγιόν, η ΖΙΠΕ, είναι πιο μεγάλη πιθανότητα, και το είχαμε πει εδώ πολλές φορές, το είχα πει και στην κυρία Κράτσα, είναι πιο μεγάλη πιθανότητα να πάμε στην Ευρώπη του κεντρικού πυρήνα με τους κύκλους. Γιατί? Γιατί αν βγει ο Μακρόν, αυτό μπορεί να είναι ένα προηγούμενο, γιατί ο Μακρόν θεωρείται σοσιαλιστής, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτης. Είναι ένα προηγούμενο για τις εκλογές που θα ακολουθήσουν το Σεπτέμβρη, που στη Γερμανία. Και στη Γερμανία για πρώτη φορά έχει πολύ καλές πιθανότητες μετά από 12 χρόνια να βγει ξανά το S5 και να κάνει τη μεγάλη κοαλιτσιόν, τη συμμαχία δηλαδή με τους πράσινους και με τους Die Linke, οι οποίοι βεβαίως είναι πολύ πιο πλέον αστικοποιημένοι από την κλασική προέλευσή τους από την Ανατολική Γερμανία, δηλαδή τους αριστερούς. Άρα, εάν βγει ο Σούλτς, ο κύριος Σούλτς, που είναι φυσιογνωμία θα έλεγα, και είναι πολύ έξυπνη επιλογή για την S5, τότε, τι είχαμε πει Δημήτρη, ότι το πλέον πιθανό σενάριο είναι να προσπαθήσουν να κρατήσουν ενωμένη την Ευρώπη και σιγά σιγά με έξυπνο τρόπο να δώσουν ευημερία στις περιφέρειες με ένα είδος, αν θέλεις, αποδυνάμωσης της λιτότητας και ενίσχυσης των επενδύσεων, και αυτό όμως να αντιστοιχηθεί, και θα το πει αυτό και ο κύριος Σούλτς και ο κύριος Μακρόν, με παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας προς τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, δίνουμε ευημερία και δυναμώνουμε χώρες σαν την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και όλες τις περιφέρειες και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και αυτές θα μάθουν να δίνουν όχι
μηνύματα ψευτοτσαμπουκά και αυτής της απίθανης ποικιλίας και ποικιλομορφίας διαφορετικών προτεραιοτήτων, αυτό που λέω πανσπερμία συμφερόντων. Άρα θα πρέπει να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής. Αυτός ο κοινός παρονομαστής είναι να δώσουν κυριαρχία οικονομική, τραπεζική προς τις Βρυξέλλες για να γίνεται μια κεντρική κυβέρνηση να υπάρχει, αλλά και συνταγματική πλέον ενοποίηση σιγά σιγά της Ευρώπης μαζί με δομές ασφαλείας στο εσωτερικό εναντίον τρομοκρατίας και στο εξωτερικό για ένα μικρό στρατό που δεν θα είναι επιθετικός απέναντι βέβαια στη Ρωσία, ούτε στο ΝΑΤΟ δεν το συζητούμε, αλλά θα είναι συμπληρωματικός μικρός πάνω στο οποίο θα χτιστεί η νέα Ευρώπη. Αυτό όμως για να γίνει θέλει, υπάρχει επισφάλεια. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Μακρόν και ο κύριος Σούλτς, δηλαδή Γαλλία και Γερμανία στη σοσιαλδημοκρατία με ένα 55% που θα έχουν από πίσω, σίγουρα θα καταφέρουν να κρατήσουν την Ευρώπη ενωμένη. Ενώ αν βγει ο Ζιπέ ή έστω Σαρκοζή ή ο Φιγιόν, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να χειραφετηθεί η Ευρώπη και ο ίδιος ο Σαρκοζή από τον εναγκαλισμό τόσων χρόνων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα σπάνε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά είναι πανέξυπνη η γερμανική κουλτούρα μετά τον πόλεμο και στο υπογράφω ότι θα δεχθεί να έχει η Γαλλία περισσότερο ρόλο στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση της Ευρώπης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει δηλαδή, Δημήτρη, ενισχυμένη πολιτική κυριαρχία. Όλα θα είναι ισορροπημένα βέβαια, αλλά αφού, πρόσεξε, αφού θα είναι μια Ευρώπη των 6, των 7, των 8 ένας κεντρικός πυρήνας, με τις άλλες χώρες να είναι σε κύκλους, αυτό σημαίνει ότι θα είναι μεγαλύτερη η ευχέρεια της Γαλλίας, γαλλόφωνες χώρες όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο κτλ. Που δεν είναι μόνο γαλλόφωνες, αλλά είναι κυρίως γαλλόφωνες. Να τις επηρεάσει ώστε να εξισωθεί μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στα στελέχη της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ισορροπία με τους Γερμανούς. Και οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι, στο υπογράφω, θα το δώσουν αυτό στο Σαρκοζή στη Γαλλία. Τη δεξιά Γαλλία που καλά θα κάνει να απορροφήσει με έναν έξυπνο τρόπο την ανασφάλεια των πολιτών εκεί για να μην δοθεί, να μην μετατραπεί η ανασφάλεια σε αγανάκτηση και απόρριψη και ψηφίσουν τρελά πράγματα όπως Βίλτερ στην Ολλανδία για παράδειγμα ή Λεπέν στην Γαλλία. Άρα Δημήτρη, είναι πολύ εύκολο να χρυσώσει η Γερμανία το χάπι στο Σαρκοζή και στη Γαλλία, να έχει πολιτική κυριαρχία και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που το θέλει εν αγωνίως η Γαλλία και που θα το όχι μόνο ανεχθεί η Γερμανία αλλά θα γελάει κάτω από τα μουστάκια της. Την στρατιωτική ενίσχυση, την πρωτοβουλία δηλαδή στη Γαλλία σε πολλά θέματα όπως ασφάλεια στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Αυτό θα είναι βούτυρο στο ψωμί της Γαλλίας και εφόσον αυτό θα γίνει σιγά σιγά και συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, θα συμπαρασύρει αν θέλετε και θα κατευνάσει, μη σας πω ότι θα χαροποιήσει τον Πούτιν. Αφού θα ξέρει ότι αποδυναμώνεται σιγά σιγά η προοπτική του ΝΑΤΟ και των χωρών που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον της Ρωσίας, με δίθεν ανασφάλεια για επίθεση της Ρωσίας και με κάτι πυραυλάκια που πάνε να χτίσουν και με κάτι μηνύματα ότι αναλάβετε εσείς την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό λοιπόν θα το μετατρέψει ο Σαρκοζή ή έστω η Γαλλία, ας πούμε η δεξιόστροφη κυβέρνηση, αν βγει, απαντώς το ερώτημά σου, μαζί με την ας πούμε δεξιόστροφη κυβέρνηση της Γερμανίας, θα μετατρέξει πλεονέκτημα. Όπως ακριβώς μετατρέπει σε πλεονέκτημα η Ευρώπη τώρα αυτό που θεωρητικά φαινόταν μειονέκτημα. Ποιο δηλαδή? Την απροκάλυπτη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως ενός μέρους, των Ρεπουμπλικανών ιδιαίτερα και του ίδιου του Τραμπ και κάποιον στο State Department και το Πεντάγωνο, που δεν θέλουν πλέον να υποστηρίζουν το σχεδιασμό Ομπάμα για μια χαλαρή ενωμένη Ευρώπη, γιατί βλέπει ότι η χαλαρή Ευρώπη γίνεται για αυτούς αντικείμενο εκμετάλλευσης της γερμανικής μηχανής οικονομίας και μαζί με το ευρώ αποδυναμώνονται τα εξαγωγικά προϊόντα των Αμερικανών και γενικά χάνει την κυριαρχία σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζουμε λοιπόν Δημήτρη και λέμε ότι όπως μπόρεσε τη διαλυτική πορεία της Ευρώπης η ταχύτητα των εξελίξεων στην Αμερική να τη μετατρέψει η Γαλλία και κυρίως η Γερμανία να τη μετατρέψουν σε ευκαιρία, αλλά σε ευκαιρία
που τάχιστα θα πρέπει να υλοποιηθεί. Ενώ το σχέδιο Μακρόν-Σούλτς, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία στη Γαλλία και στην Γερμανία, ναι μεν είναι ας πούμε εναντίον αυτού που λέει ο κόσμος λιτότητα, που για μένα είναι δημοσιονομική προσαρμογή και δύσκολα μέτρα, που όμως πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, για να μην είναι χρεωμένη συνέχεια η Ευρώπη, αλλά παρόλα αυτά ο Μακρόν και ο Σούλτς, εάν βγούνε, θα πάνε τα πράγματα σε μία παγίωση της κατάστασης στην Ευρώπη, χωρίς αν θέλετε κύκλους και ταχύτητες, αλλά θα καθυστερήσει πολύ ο σχεδιασμός για να παραχωρηθεί εθνική κυριαρχία από τις χώρες και να δοθεί ευημερία. Σύντομα θα υπάρχουν σίγουρα χώρες που ανάλογα με τις εκλογές και τον λαϊκισμό θα αντιδρούν και θα χαλάσει αυτός ο σχεδιασμός των 27. Δηλαδή είναι πολύ απλωμένος ο τραχανάς, να το πω απλά. Είναι η ευκαιρία της Ευρώπης, γιατί βιάζεται η Ευρώπη προκειμένου να αποφύγει τρελά πράγματα όπως Λεπέν, όπως Βίλτερς, όπως Πέπε Γκρίλο, όπως Φάρατς, ας πούμε, που τον είχαμε αυτό το φαινόμενο. Αντίστοιχα φαινόμενα θέλει να τα αποφύγει. Και πολύ καλά έκανε πριν τις εκλογές στην Ολλανδία, πριν την πιθανότητα δηλαδή να βγει ο ακροδεξιός ο Βίλτερς, που λέει απίθανα πράγματα, να δοθεί το μήνυμα ότι εμείς συνεχίζουμε και το μη χείρον βέλτιστο. Δηλαδή, προκειμένου να μην διαλυθεί εντελώς, εμείς την υποδιαλύουμε, αλλά χωρίς να είναι εντελώς διαλυμένη, και την κάνουμε μια σημαντική αναδιάταξη που θα έχει στον πυρήνα χώρες οι οποίες είναι έτοιμες, έναν στενό πρώτο κύκλο γύρω από τον πυρήνα και έναν μεγαλύτερο που θα είναι και μέσα η Ελλάδα. Τώρα, σε λίγο Δημήτρη, θα συζητήσουμε για το τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάς. Τι θα πρέπει να κάνει η Ελλάς για να μην χαθεί στην πορεία του κύκλου, αφού είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα του τόπου και τόσο μεγάλο το ποσοστό της ανευθυνότητας σε πολύ μεγάλο επίπεδο, οριζόντια στο πολιτικό σκηνικό αλλά και κάθετα από τους πολιτικούς, τους ταγούς μέχρι το μέσο πολίτη, είναι τέτοια τα μεγάλα τα κενά της αυτογνωσίας, της επίγνωσης και της ικανότητας να αναλαμβάνουν ευθύνες και να κάνουν θυσίες, πραγματικές θυσίες όμως, όχι θυσίες της πλάκας, δηλαδή να θυσιάζεις το γείτονά σου για την πάρτη σου, αλλά θυσίες του εαυτού μας, προκειμένου να μπορέσει και ο γείτονας να επιβιώσει. Άρα όχι πελατειακού επίπεδου θυσίες, όπως τις βλέπουμε τώρα τελευταία να κορυφώνονται με προσλήψεις εδώ, αλλά ταυτόχρονα με τεράστια επίπεδα ύφεσης σε σχέση με τους στόχους και τεράστια φορολογική κλίμακα και δεν παίρνει μπροστά η μηχανή. Αυτά δεν είναι θυσίες, αυτά είναι συνεχίζουμε να έχουμε πάτο ανοιχτό στο βαρέλι και ταυτόχρονα να διεκδικούμε κουτοπώνυρα την εύνοια από τη μια πελατειακών τμήματων της χώρας, ένα 20% το πολύ, αλλά ταυτόχρονα και την εύνοια των δίθεν κουτόφραγκων που μια τους υβρίζουν, μια τους κατηγορούν, μια συνωμοσιολογούν εναντίον τους και μια τους γλύφουν ουσιαστικά, και μία φορά να πούνε κάτι καλό οι θεσμοί για αυτούς, το ηρωποιούν και το παρουσιάζουν ως μια μεγάλη επανάσταση. Λοιπόν, η χώρα κινδυνεύει σε αυτήν την αναδιάταξη της Ευρώπης, που όμως είναι απαραίτητο να γίνει, είναι εντελώς απαραίτητο, είναι ο μοναδικός τρόπος. Μακάρι να γινόταν ο άλλος σχεδιασμός. Όλοι ενωμένοι δίνουν ευημερία, οι πλούσιες χώρες, οι περιφέρειες, και όλοι δίνουν επίσης αρμοδιότητες στην Ευρώπη και όλοι πηγαίνουμε σε δομές ασφάλειας, σε δομές κοινωνικής φροντίδας, σε δομές οικονομίας, σε τραπεζική ένωση, σε συνταγματική ένωση. Αυτό όμως δεν γίνεται. Και προκειμένου να μην διαλυθεί εντελώς, τι λέγαμε τόσους μήνες, θα κοιτάξουν να την αναδιατάξουν, κυρίως αν βγει, το θυμάσαι αυτό Δημήτρη, αν βγει έλεγα ο Τραμπ και ταυτόχρονα δεν αποχωρήσει η Μέρκελ από το σκηνικό, θα πάμε το πιο πιθανό σε αναδιάταξη της Ευρώπης με τους κύκλους, και τότε είναι τεράστια η ευθύνη κάθε χώρας για να βρει τα πατήματά της, αφού χωρίς να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαραίτητα, θα δούμε με την Ευρωζώνη πώς θα γίνει, ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει πολλά πράγματα και για να εξυγιανθεί στο θέμα της δημόσιας διοίκησης και των δημοσιονομικών αλλά και του ασφαλιστικού, αλλά οπωσδήποτε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση της φορολογίας, για επενδύσεις και για να ισορροπήσει
με το διεθνές περιβάλλον και με τους γείτονές της. Και η Ελλάδα έχει δύσκολο περιβάλλον και δύσκολους γείτονες. Βλέπετε τι γίνεται στα Σκόπια, βλέπετε τι γίνεται στην Αλβανία. Βλέπετε την Τουρκία που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και μακάρι να τα βρει και να ισορροπήσει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το σενάριο λοιπόν των κύκλων, των ομόκεντρων κύκλων με ένα βασικό πυρήνα που κάποιοι το λένε ταχύτητες στην Ευρώπη, βλέπουμε ότι παίρνει σάρκα και οστά. Και αυτό έχει ως προϋπόθεση να βγει ο Τραμπ και μέσα στην ταχύτητα, αν θέλετε, και την ασάφεια του πολιτικού στίγματος στα εξωτερικά θέματα, είχαμε διαβλέψει ότι αυτό θα δώσει ευκαιρία και χρόνο στην Ευρώπη για να ανασυνταχθεί, πόσο μάλιστα εάν η καινούργια κυβέρνηση, όπως είχαμε πει, θα αποφασίσει ότι δεν βγαίνει ο σχεδιασμός Ομπάμα για την, αν θέλετε, μερική κηδεμονία στην Ευρώπη με χώρες αδύναμες όπως και η δική μας αλλά και άλλες χώρες όπως η Ισπανία, όπως και η Ιταλία, και είδαμε τις εξελίξεις και με το Ραχόι και με το Ρέντσι να είναι τέτοιες που αποδυνάμωσαν πάρα πολύ αυτήν την προοπτική. Θα έλεγα ότι το μόνο αποκούμπι για την μερική κηδεμονία, για την ουσιαστικά αποφυγή αυτής της προοπτικής να δυναμώσει η Ευρώπη, δηλαδή η Αμερική του Ομπάμα προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει χώρες κυρίως Ανατολικής Ευρώπης που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες χώρες της Μεσογείου για πολλούς λόγους, κυρίως για να ελέγχει την τροφοδοσία των pipelines με το αέριο προς την Ευρώπη και να μην είναι οπωσδήποτε ρωσικό, αλλά και για θέματα στρατηγικής, σε θέματα ασφάλειας, για θέματα οικονομίας και χρησιμοποιούσε πολλούς τρόπους, ας μην τους πούμε αυτούς. Ήταν θεμητό, είπαμε, ήταν θεμητό. Είναι η κυρίαρχη δύναμη, είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον πλανήτη. Καλύτερα, αν ήταν να αποφασίσουμε για κηδεμονία από κάποιον, νομίζω ότι καλύτερα από τη ρωσική δημοκρατία ή το επίπεδο δημοκρατίας ή την Κίνα ή κάποιο άλλο σχήματος. Αν ήταν να αποφασίσουμε από το μη χειροβέλτιστο, ποιο είναι το καλύτερο δηλαδή, το λιγότερο κακό, θα αποφασίσαμε την Αμερική. Και καλά έκανε η Αμερική, αλλά από ένα σημείο και μετά άντεξε η Ευρώπη, άντεξε ακόμα και με την προοπτική της διάλυσής της, γι' αυτό και δεν, όπως είπαμε και χθες, δεν προέβαινε η Γερμανία με κάποιες χώρες μαζί σε, πώς το λένε, από χρέωση της Ευρώπης, δηλαδή να πληρώσει χρέη και να πάμε σε διαγραφή χρεών, γιατί ήξερε ότι και έτσι να γίνει η πολιτική κηδεμονία θα συνεχίζεται και κυρίως οι χώρες θα αισθανθούν μια ικανοποίηση στα οικονομικά τους και δεν θα πατούν εγκάζια για τη δημοσιονομική τους εξυγίανση. Και μη μου πείτε ότι υποχρέωσαν τον κύριο Τσίπρα οι θεσμοί να βάλει τεράστιους φόρους και να αφήσει κάποια πραγματάκια στο δημόσιο και σε άλλους παράγοντες να τους αφήσει αλόβητους, ιδιαίτερα δε ότι του είπαν εντάξει μην προχωράς ιδιωτικοποιήσεις με σθένος γιατί μας αρκεί που βάζεις πάρα πολλούς φόρους. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Απλά του έκλεισαν το μάτι και του λένε έτσι είσαι, άντε να δούμε που θα βγει. Και στο κάτω κάτω, αν εξαιτίας της δικής σου πολιτικής κινδυνεύσει η Ευρώπη ή κινδυνεύσει η Ελλάδα, εμείς είμαστε εδώ για να λάβουμε τα μέτρα μας. Και το είπαν πολλές φορές. Άρα αυτές οι κουτοπονηριές, αυτές οι ανοησίες δεν συνάδουν με μια γνήσια ευρωπαϊκή χώρα και δεν συνάδουν με πολιτικό πολιτισμό. Ευτυχώς όμως που το 40% του όχι το 2000, του ναι το 2015 στο δημοψήφισμα είναι ένας πολύ καλός πυρήνας. Είναι ένα ζυμάρι που έχει μετατραπεί τώρα σε 70%. Και αυτό το 70% βεβαίως μακάρι να ήταν 99% για να φυσήξει και να φύγουν αυτοί που αποτελούν εμπόδιο στη χώρα και το μεγαλύτερο αίτιο για την ανασφάλεια που μπορεί να προκύψει και την πορεία της χώρας σε όλα τα επίπεδα, Δημήτρη, εξαιτίας της μετάβασης της Ευρώπης στο σχήμα του κεντρικού πυρήνα με τους δύο κύκλους. Γιατί η Ελλάδα θα βρεθεί de facto, όχι βέβαια νομικά, αλλά de facto στην ουσία, εκτός των προδιαγραφών του κεντρικού πυρήνα ή του πρώτου κύκλου. Τότε η Ελλάς θα κινδυνεύσει, ανάλογα και με το επίπεδο της σύνδεσης με την Ευρωζώνη, θα κινδυνεύσει πολλαπλώς. Θα κινδυνεύσει να αφαιθεί στην τύχη της, ούτως ώστε το μακρύ νύχι ή το μικρό δαχτυλάκι της Ευρώπης που είναι αυτή τη στιγμή η Ελλάς με τον τρόπο που κυβερνάτε, να ξεραθεί, να αποξηραθεί και ως γαγκρενώδες σημείο να απορριφθεί. Ή από μόνο του
ή να το απορρίψουν οι άλλοι για να μην προχωρήσει η γάγκρενα. Αλλά ήδη αυτό που κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι τέσσερις μεγάλες που συναντήθηκαν χθες, ουσιαστικά οδηγούν τα πράγματα στο να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Τι σημαίνει ανάληψη ευθύνης, που για την Ελλάδα δεν είναι μόνο η οικονομική, είναι και η θεσμική, το επίπεδο της δημοκρατίας, είναι το επίπεδο των θεσμών, είναι το επίπεδο της δικαιοσύνης πώς λειτουργεί. Είναι το επίπεδο της νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας και ο συσχετισμός τους με μέσα ενημέρωσης, με τραπεζικά και οικονομικά συμφέροντα. Είναι το πόσο η αυτοδιοίκηση επίσης είναι ένας υγιής φορέας που μπορεί να απορροφήσει και να νικήσει τη διαπλοκή της γραφειοκρατίας του κέντρου και να φωτίσει κρυστάλλινα όσο γίνεται περισσότερο διαυγός, να φωτίσει το πεδίο στο οποίο θα συνευρεθεί ο πολίτης με τους θεσμούς, δηλαδή στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ενισχυμένη τοπική αυτοδιοίκηση. Και επιπλέον είναι και τα εξωτερικά θέματα, φίλες και φίλοι. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το ζήτημα της γειτονιάς μας. Αν η Ελλάς βρεθεί χωρίς να έχει γυρίσει σελίδα μέχρι τον Ιούλιο οικονομικά και μέχρι τον επόμενο Γενάρη-Φεβρουάρη του 2018, προσέξτε, μέχρι το Γενάρη του 2018, αλλά τώρα μέχρι τον Ιούλιο-Ιούνιο του 2017, αν δεν βρεθεί με αλλαγή σελίδας στο επίπεδο της ετοιμότητάς της να παίρνει σοβαρές αποφάσεις και πώς μπορεί να το κάνει αυτή η σημερινή κυβέρνηση που δεν μπορεί, τότε θα πρέπει να αναλάβουν μετά από εκλογές την εξουσία υγιής δυνάμεις ή έστω να γίνει εκεί που το πάει ο Τσίπρας, ίσως και εκεί το πάει, να γίνει μία προσπάθεια κυβέρνησης ειδικού σκοπού που όμως θα δίνει το πρόσχημα σε όλους, κυρίως στη σημερινή διακυβέρνηση, ότι ορίστε είναι τεχνοκράτες, τεχνοπολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν σχέση απαραίτητα με τα δικά μας προτάγματα, αλλά χωρίς να γίνουν εκλογές, εμείς θα ψηφίσουμε ό,τι θέλουμε. Θα υπάρχει ρήτρα π.χ. των 180 βουλευτών από τους 300, θα υπάρχει ρήτρα, δηλαδή θα τη βάλει η δική κυβέρνηση, θα το δείτε, θα μιλάνε για 180. Εγώ θα πει ο νέος πρωθυπουργός χωρίς εκλογές, ο τεχνοκράτης ας πούμε, ή ο τεχνοπολιτικός, θα πει εγώ θέλω τουλάχιστον τα 2 τρίτα ή έστω 180, τα 3 πέμπτα της Βουλής για να προχωράω. Μια χαρά θα του κάτσει του Τσίπρα και του Καμένου και κάποιων λαϊκίστικων δυνάμεων βεβαίως που είναι και μέσα στην κεντροαριστερά και μέσα στην δεξιά παράταξη ή μέσα στην κεντροδεξιά. Και δεν θα ψηφίζουν όσα θέλουν και άλλα θα τα ψηφίζουν και θα προχωράει η χώρα προς την εξυγίανση, αλλά αυτοί θα κρατούν τα προσχήματα και μετά από 2 χρόνια όταν θα έχει εξυγιανθεί αρκετά η χώρα, τότε τι θα γίνει, τότε θα έχει βρεθεί ουσιαστικά ξανά η σημερινή κυβέρνηση με την πλειοψηφία των 153 βουλευτών. Προσέξτε λοιπόν ότι η χώρα θα πρέπει να γυρίσει σελίδα τώρα. Τώρα με εκλογές πριν το Πάσχα. Αλλά αυτό δεν είναι δύσκολο να γίνει. Τουλάχιστον ας δούνε την προοπτική να πάνε στην κυβέρνηση ειδικού σκοπού με σοβαρούς ανθρώπους και με ασφαλιστικές δικλείδες και εγώ προσωπικά, ως Φάνης, ως άνθρωπος της κεντρώας κοσμοαντίληψης και είμαι σίγουρος ότι δεκάδες χιλιάδες άλλοι θεωρώ εχέφρονες άνθρωποι θα κλείσουμε τα μάτια για να μην βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να παριστάνουν τους πολιτικούς, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι η χώρα κατά ένα μεγάλο ποσοστό πηγαίνει σε εξυγίανση. Μπορούμε να βάλουμε νερό στο κρασί μας, θεωρώ, ως πολίτες, ως ενεργοί πολίτες, ο καθένας από το πόστο του και ως στελέχη κάποιοι πολιτικών σχημάτων, ώστε η χώρα να προχωρήσει, αν όχι με εκλογές, τουλάχιστον με κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και ας βγούνε μετά από 2 χρόνια και να θεωρούνε ότι έχουν πλειοψηφία 153. Μέχρι τότε όμως ελπίζω να έχει καταλάβει ο κόσμος, να έχει καταλάβει ότι οι ψευτομαγκές, τα νταούλια που θα διώξουν τους ξένους και θα είναι μέρα μεσημέρι που θα τους διώξουν, είναι δραματικά ανόητο και εξέλιξη μετεξέλιξη του ιστορικοπολιτισμικού ελλείμματος αυτογνωσίας που έχει αυτός ο τόπος. Ας πάμε λοιπόν σε μία από τις δύο επιλογές, διότι εάν πάμε με τη σημερινή διακυβέρνηση, τότε η Ελλάς θα βρεθεί σε αυτό το επίπεδο του περιφερειακού μεγάλου κύκλου που θα σχηματιστεί με την ανασύνταξη της Ευρώπης, με τον κεντρικό πυρήνα των 6 έως 10 χωρών, άλλων 10 περίπου στο στενό κύκλο και 3-4 στην περιφέρεια.
ή μπορεί και η Ελλάδα να είναι η μοναδική που θα είναι σε τόσο μεγάλο κύκλο, δηλαδή μακριά από τις αποφάσεις και μακριά από την υποστήριξη και τους θεσμούς. Εάν δεν γυρίσει σελίδα, δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική δυσκολία όπως σας είπα, έχει να κάνει με τη διολίσθηση σε ένα καθεστωτισμό, με κινδύνους, με ανάφλεξη στα Βαλκάνια. Βλέπουμε απίστευτα πράγματα να συμβαίνουν στη γειτονιά μας, τώρα και με τα Σκόπια και με τον νέο αλβανικό εθνικισμό, που ευτυχώς εκεί ελπίζω οι υγιείς δυνάμεις να υπερισχύσουν, όπως και στα Σκόπια. Ελπίζω όλες οι χώρες και η γείτονα Τουρκία να μείνει σταθερή, να έχει ασφάλεια, να έχει αυτοπεποίθηση, να μην έχει αυτή την ανασφάλεια, να μην δημιουργηθούν αλυσίδωτες αντιδράσεις και ως καλοί γείτονες να προχωρήσουμε πραγματικά στην αποφυγή της ανάφλεξης. Διότι η ανάφλεξη υπάρχει ως πιθανότητα δυστυχώς και δεν θέλω να σας δώσω άλλα στοιχεία, γνωρίζω όμως τι συμβαίνει και με τα Σκόπια και με άλλες περιοχές των Βαλκανίων και με την Αλβανία και με τη Βοσνία και με αυτό που επιχειρείται στη Βουλγαρία. Και δεν μιλούμε για πόλεμο και συγκρούσεις. Όχι. Μιλούμε όμως για μια γενικότερη αναταραχή και ανάφλεξη που μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές μετά εξελίξεις. Που καθόλου δεν θα αποκλείεται μετά η επαναχάραξη κάποιων θεμάτων τα οποία είχαν μείνει μεταπολεμικά ως δεδομένα. Και όμως τώρα ίσως φτάσουμε και σε αυτό. Να βιώσουμε ξανά μια αναδιάταξη σφαιρών επιρροής ακόμα και σε επίπεδο συνόρων, που ακόμα και αυτό να γίνει δεν θα είναι το τέλος του κόσμου, γιατί έτσι είναι η ζωή, κάθε 70, 60, 50, 100 χρόνια αλλάζουν αυτά. Ωστόσο, αν γίνει συντεταγμένα και με έξυπνο τρόπο και με την σύμπραξη και αλληλοϋποστήριξη μιας υγιούς νέας κατάστασης με υγεία μεταξύ Αμερικής, Ρωσίας και Ευρώπης, τότε το συζητούμε. Τότε το συζητούμε. Αν όμως γίνει ασύνταχτα, για σκεφτείτε φίλοι μου τι τεράστια ευθύνη έχει η σημερινή διακυβέρνηση όταν η χώρα με δική της ευθύνη και με τεράστια καθυστέρηση έχει χάσει, έχει απολέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα που θα μπορούσε να προσφέρει στη χώρα η αξιοπιστία στο εξωτερικό. Εμείς με τα ανώμαλα όχι στο δημοψήφισμα και την ανοριμότητά μας ως λαός, οδηγήσαμε τους εαυτούς μας να έχει χαθεί ένα τεράστιο μέρος της εμπιστοσύνης που χρειάζεται όταν υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις και συγκυρίες και στα οικονομικά αλλά και σε στρατηγικά ζητήματα. Πώς θα πας εσύ εξαρτώμενος, επέτης, όταν μάλιστα τους έχεις πει 10 φορές, σου έχεις δείξει ότι είναι οι κουτόφραγκοι αυτοί και εσύ ο δίθεν μάγκας, να πείσεις για τα δίκαιά σου στο διεθνές δίκαιο, στην επαναχάραξη των πραγμάτων ή στη διατήρηση. Στη διατήρηση του status quo που όλοι ευχόμαστε να μην γίνει τίποτα κακό. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Τουρκία, ούτε στα Βαλκάνια. Πώς λοιπόν θα προχωρήσει η χώρα με αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας, με την κουτοπονηριά, που είναι βασικά όχι αποτέλεσμα κακών προθέσεων, αλλά ανεπάρκεια στην ολοκλήρωση της σκέψης και της ορίμανσης ενός ολόκληρου συστήματος θεσμικού, πολιτισμικού, πολιτικού. Που την κορύφωσή του, αυτό το έλλειμμα, το βρήκε στη σημερινή διακυβέρνηση. Και οι άλλοι έχουν τέτοια έλλειμματα, αλλά αυτό είναι συνταρακτικά μεγάλο. Είναι λοιπόν η ανεπάρκεια που είναι παράγωγο του ελλείμματος αυτογνωσίας, αλλά και κάποια κολλήματα εγκεφαλικά, αν θέλετε, στην πολιτική συγκρότησή τους, στην αντίληψη που έχουν για τους θεσμούς, για τη δημοκρατία, για την εργασία, για την ασφάλεια. Υπάρχουν κολλήματα. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι η αριστερά είναι άχρηστη. Σε καμία περίπτωση η αριστερά ήταν ένα στολίδι για κάθε δημοκρατική εξέλιξη σε όλο τον πλανήτη. Άλλο όμως η αριστερά και άλλο η δίθεν αριστερά. Η δίθεν αριστερά η οποία έχει πουλήσει από τα πρώτα πρωτοκλασσάτα της στελέχη μέχρι και τις προδιαγραφές της. Όλες. Αυτό δεν έγινε ποτέ με τα πολιτευτικά. Λίγο μετακινούνταν αυτά. Αλλά τώρα μιλάμε για πλήρη μετατροπή της πολιτικής φιλοσοφίας προκειμένου να μείνουν στην εξουσία δηλωμένα από τις πληροφορίες μάλιστα που έχω και μάλιστα και μέσα από τη Βουλή. Δηλώνουν οι άνθρωποι, όχι ρε παιδιά, δεν πάμε σε εκλογές, εμείς θα μείνουμε εκεί, τόσο καιρό περιμέναμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό δείχνει ότι αυτό που λέγεται στολίδι της αριστεράς
έχει μετατραπεί, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έτσι έκφραση, σε απόρριμα του, της πολιτικής ορθότητας και ορθοφροσύνης. Για να μην πω σκουπίδι. Οι ίδιοι το έχουν κάνει απόρριμα. Και δεν είναι αυτό αριστερά. Αριστερά είναι ο Παπαγεννάκης, είναι ο Κύρκος. Η αείμνηστη, είναι και άλλοι μερικοί, είναι ο Λυκούδης. Αυτή είναι αριστερά. Αυτό το πράγμα δεν είναι αριστερά, είναι δίθεν αριστερά. Και ενώ η αριστερά, ακόμα και στις καλύτερες στιγμές της, το λέω ευθαρσώς, είναι μια πολύ υγιής ιδεολογική διάταξη ενός συνολικού μοσαϊκού που λέγεται διακυβέρνηση και πολιτική ορθοφροσύνη. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η αριστερά υγιής δεν έχει ολοκληρωτική συγκρότηση, ολοκληρωμένη συγγνώμη, συγκρότηση. Είναι ένα συμπλήρωμα της λογικής. Αλλά η λογική και η ζωή δεν είναι μόνο οι ιδέες, είναι οι πράξεις, είναι οι δυνατότητες, είναι οι ενορμήσεις, είναι τα θέλω, είναι τα πρέπει, όλα μαζί. Αυτοί έχουν μείνει σε μια ηθικοπλαστική πρεπολογία και ηθικολογία, η οποία είναι όμως ανεφάρμοστη αποδεδειγμένα. Και σας μιλώ με πολύ καλές προθέσεις για την αριστερά, που είναι μια υγιής πλευρά της ζωής, της πολιτικής, της ιδεολογίας, αλλά ως συμπλήρωμα όλου του μοσαϊκού. Μόνη της δεν αρκεί. Θέλει ορίμανση όλο μαζί το σύστημα. Φανταστείτε αυτό, όχι μόνο να μην εφαρμόζεται εν μέρη, αλλά αντί για την αριστερά, να έχουμε δίθεν αριστερά, που μετατρέπει την Ελλάδα σε έρμεο επαιτίας, σε έρμεο επί της ουσίας απόρριψης κάθε υγιούς προσπάθειας που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν την πραγματικά ενισχυμένη πορεία της Ελλάδος προς τον κεντρικό πυρήνα που πάει να φτιαχτεί τώρα στην Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, επειδή έχει ανάψει εδώ η πληροφορία και η διαδραστικότητά μας, θέλω να σας πω, να είναι ξεκάθαρο, εγώ είμαι υποστηρικτής στο συνολικό μοσαϊκό της αντίληψης και στην αυτοαντίληψη των ατόμων και στην πολιτική, στην κοσμοαντίληψη λοιπόν, ότι η αριστερά είναι ένα απαραίτητο κομμάτι του συνολικού σώματος και πνεύματος της πολιτικής σκέψης. Από μόνη της όμως είναι ανεπαρκής. Η υγιής αριστερά είναι ένα υγιές κομμάτι, αλλά είναι ανεπαρκής. Δεν μπορεί ένα χέρι μόνο του ή ένα κομμάτι του εγκεφάλου μόνο του. Θέλει ορίμανση. Πουθενά δεν εφαρμόστηκε η αριστερά υγιώς και δεν γινότανε. Γιατί έχει κομμάτια ψυχαναγκαστικά. Αφού θέλετε έτσι να χρησιμοποιήσω και περισσότερη ανάλυση πολιτικής ψυχολογίας. Έχει ιδεολειπτικά. Αλλά έστω και έτσι, με τους αγώνες, με την κοινωνική συνοχή και φροντίδα που υποστηρίζει, είναι κάτι υγιές. Μα εδώ δεν μιλάμε ούτε καν γι' αυτό. Αυτό που κυβερνάει σήμερα είναι η δίθεν αριστερά. Είναι η προσκόλληση σε επίπεδο πολιτικής ψυχοπαθολογίας πλέον, που δεν έχει ματαδεί ο τόπος με τα πολεμικά. Και μη μου λέτε για την επταετία, γιατί η επταετία ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Η επταετία ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν τη συγκρίνω με αυτούς, έτσι. Εγώ συγκρίνω για τα σχετικά δημοκρατικά καθεστώτα. Λοιπόν, έχουμε έναν φίλτατο, θα σας διαβάσω μόνο ένα πολύ ιδιαίτερο που γράφει και λέει, ο Κύρκος που ανέφερες είναι οι εξαιρέσεις που ανέφερες και γι' αυτό όπου κυβέρνησε έφερε φτώχεια και δυστυχία και ολοκληρωτισμό. Όπως σωστά λένε, αν δεν είσαι αριστερός όταν είσαι νέος, είσαι άκερδος και αν δεν είσαι δεξιός στα γεράματα, οριμότητα καλύτερα το ονομάζει, είσαι άμυαλος. Αυτό που κυβερνάει είναι αριστερά, έτσι κυβέρνησε σε όλο τον κόσμο. Όχι, το μεγάλο όχι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προχωράμε εδώ με τον Δημήτρη, θα του δώσω το λόγο για ένα λεπτάκι πριν πάμε σε μουσικάκι, να σχολιάσει πριν κλείσουμε σε δύο λεπτάκια. Δημήτρη, έχεις το λόγο για ένα λεπτάκι, τόσο σου αποδίδει ο χρόνος εκπομπής, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είσαι λαλίστατος, αλλά νομίζω είσαι περιεκτικός σε αυτά που λες. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση, αφού πράγματι βγήκαμε εντελώς ορθοί στην πρόβλεψή μας μέσα στα πέντε σενάρια της Ευρώπης που έδωσε ο Γιούνκερ, εδώ και μήνες λέγαμε το πιο πιθανό είναι ο κύκλος, ο κεντρικός πυρήνας και η κύκλη, που όσο πιο πολύ εξυγιαίνεσαι από τον εξωτερικό κύκλο θα πηγαίνεις προς το κέντρο, στον εσωτερικό κύκλο από και από εκεί προς τον πυρήνα. Αλλά αυτό σημαίνει ένα πράγμα, η Ελλάδα θα αφαιθεί έρμεη των εξελίξεων αλλά και της διεθνούς συγκυρίας που βράζει
Και γι' αυτό χρειάζεται πάνω απ' όλα, εκτός από εξυγίανση οικονομική, θεσμική και προσοχή στα εθνικά θέματα, χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει αξιοπιστία στο εξωτερικό. Τι σημαίνει αξιοπιστία στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα? Σημαίνει η άμεση αλλαγή της κυβέρνησης, δηλαδή εσύ δεν βλέπεις εκλογές, αλλά εγώ τις βλέπω. Δεν είπα δεν βλέπω εκλογές. Είπα ότι είναι, δεν είναι το πλέον πιθανό σενάριο, αλλά είναι αρκετά πιθανό. Γιατί βλέπουμε ήδη... Δηλαδή ένα 30% πάμε για εκλογές, 50% πάμε για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού και ένα 20 με 25 μπορεί να αντέξουνε, αλλά τότε, τότε γέα πυρί μειχθήτω. Μα βλέπουμε την καθημερινή κατάρρευση όχι της κυβέρνησης μόνο του, ίδιου του Τσίπρα. Όχι κατάρρευση, αυτογελιοποίηση. Το πρωί στάταν ανακοινών την ύφεση και μετά 2 ώρες το Υπουργικό Συμβούλιο βγαίνει και λέει είμαστε σε ανάπτυξη. Γελούσαν όλο. Μετά συνεδριάζει η επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πια εκεί, με τον Φίλη 53 και λένε θέτουν θέμα ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Να τον βγάλουμε, ναι, να τον βγάλουμε από πρόεδρο και να βάλουμε άλλον πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λένε για να συνδέσουμε το κόμμα με τη... Βλέπουμε μια αποξήλωση εντελώς του... του σχεδιασμού του κεντρικού Παπά και Τσίπρα, ναι, και Φλαμπουράρη. Ναι, βλέπουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις τέτοια. Ταυτοχρόνως ο Μητσοτάκης κάνει συνεχείς επαφές με το εξωτερικό, παρουσιάζει το σχέδιο για κυβέρνηση της χώρας, την αναπτυξιακή πολιτική τέτοια. Βέβαια η κυβέρνηση με τα διάφορα μπλοκ, όχι τόσο η κυβέρνηση, ο Καμένος τα έχει αναλάβει αυτά εδώ, ο οποίος αντιμετωπίζει την Νέα Δημοκρατία, πολεμάει την Νέα Δημοκρατία εσωκομματικά. Πολεμάει το Μητσοτάκη, την Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Ναι, όχι την Νέα Δημοκρατία. Γιατί εάν τεθεί θέμα ηγεσίας από κάποιους παρακαραμαλικούς πέριξ του Καραμαλή, άσχετα αν ο ίδιος το θέλει ή όχι, γιατί ο Καραμαλής ας πούμε είναι μια σοβαρή φυσιογνωμία, τουλάχιστον έχει δυνατότητες για να δείξει την ανάληψη ευθύνης από ένα σοβαρό πολιτικό και μακάρι να το δούμε αυτό στην πορεία να γίνεται, αλλά υπάρχουν κάποιοι πέριξ του Καραμαλή οι οποίοι μπορεί να παίρνουν και μόνοι τους την πρωτοβουλία και να τον μεταφράζουν, έτσι, και αυτούς δεν νομίζω να τους χτυπάει ο Καμένος. Και αν τεθεί ζήτημα κυβέρνησης ειδικού σκοπού, δεν σου λέει το αισθητήριό σου ότι ο Καμένος μια χαρά είναι ικανός να αποστασιοποιηθεί από τον Τσίπρα και ή λίγο με τον Τσίπρα και αρκετά με αυτό το κομμάτι της λαϊκής δεξιάς? Δεν το υποψιάζεσαι για κυβέρνηση ειδικού σκοπού? Βρε, εγώ το υποψιάζουμε. Το θέμα είναι ο κόσμος τι έχει υποψιαστεί. Μάλλον τι έχει καταλάβει. Και άμα γίνει κάτι τέτοιο θα πέφτουν γιαούρτια, κορνέτες, ό,τι θέλεις θα πέφτουν στους δρόμους. Ναι. Ναι, σου λέω, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας ή δεξιά έχουν καταλάβει το τι γίνεται, δεν είναι... Για να σε ρωτήσω όμως κάτι πριν κλείσουμε. Τώρα που μιλάς και που αναλύεις, πραγματικά έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή για την ηλαιροτραγωδία, κωμικοτραγωδία, αλλά έχεις πλήρη συνέστηση ή νομίζεις ότι ο κόσμος έχει πλήρη συνέστηση ότι μέσα σε αυτήν την απίστευτη εσωστρέφεια, την δραματική και κωμική, αυτό, μέσα σε αυτή την εσωστρέφεια εγκυμονούνται τεράστιοι κίνδυνοι που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το επίπεδο της δημοκρατίας και με την οικονομική καταστροφή που έχει επέλθει, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το έλλειμμα της αξιοπιστίας στο εξωτερικό, που αν ανασυνταχθεί η Ευρώπη που έτσι πάει όπως το είπαμε, θα βρεθεί η Ελλάδα σε μια περιφέρεια πολύ χαλαρή και κινδυνεύει. Το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι αυτό οφείλεται κυρίως στη σημερινή διακυβέρνηση? Το έχεις καταλάβει ότι αυτά τα αστεία που λέμε έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην πορεία της χώρας? Αυτή είναι η κυβέρνηση. Είμαστε αυτούς ψηφίσαμε, δηλαδή μπορεί να τους ψηφίσαμε και για αστείο, γιατί μερικοί στη Βουλή μόνο για να γελάνε τους έβαλε ο κόσμος. Τώρα ονόματα δεν θέλω να πω, αλλά έχουμε την κυβέρνηση που μας αξίζει. Ναι, πάντα όμως ένας λαός έχει, σε μια σχετική δημοκρατία, έχει την κυβέρνηση που στιγμιαία του αξίζει, γιατί στην πορεία ο λαός μπορεί να αξίζει περισσότερα πράγματα ή λιγότερα, αλλά στιγμιαία η αντανάκλαση της κυβέρνησης είναι, σχετίζεται συνήθως με το επίπεδο, την αυτογνωσία, τη σοβαρότητα ενός ολόκληρου λαού. Και γι' αυτό θεωρώ, Δημήτρη, ότι είναι τεράστια η ευθύνη, όπως και στα θέματα τα εξωτερικά και τα εθνικά, είναι πολύ βιαστικό σε επίπεδο μάλιστα ανοησίας κάποιοι να στηρίζουν την ύπαρξή τους ως πολιτικά σχήματα στους λεονταρισμούς και στις μαγκές. Ακούγεται κάτι, Δημήτρη, και είναι ένας θόρυβος. Στις μαγκές
κόντρα σε κάτι που συμβαίνει στη γειτονική Τουρκία και που είναι εξαιρετικά κρίσιμο να το δούμε να οδεύει ομαλά. Να οδεύει ομαλά. Δεν έχουν καταλάβει ο κόσμος ότι μία αποδυνάμωση ή μία ανασφαλής Τουρκία δεν είναι προς το συμφέρον ούτε των πολιτών της Τουρκίας, ούτε όμως και στην ισορροπία με τις γειτονικές χώρες. Πώς να το κάνουμε τώρα? Έτσι έχει διδάξει η ιστορία. Δεν είναι πάντα η απώλεια εδάφους ή κυριαρχίας μιας χώρας συνδεδεμένη με την εξαφάνισή της. Κερδίζει αλλού, χάνει αλλού, χάνει αλλού, κερδίζει αλλού. Άρα είναι προς το συμφέρον μια συνολική ανασύνταξη της χώρας σε επίπεδο θεσμών, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και μιας σοβαρής συνέβρεσης, μακριά από ψευτομαγκές και τσαμπουκάδες, ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Μια σοβαρή συζήτηση και συνέβρεση με γείτονες και βεβαίως με την Τουρκία, που τη θέλουμε υγιή και ομαλή, λοιπόν, και συνδεδεμένη με την Ευρώπη βεβαίως. Και πάνω απ' όλα θέλει όμως αξιοπιστία στο εξωτερικό, τώρα που έχει προκύψει αυτό που είχαμε πει τόσους μήνες. Κυβέρνηση Τραμπ, ταχύτητες Τραμπ, θολότητα Τραμπ και πριν τη διάλυση της Ευρώπης η ανασύνταξή της με ένα είδος, αν θέλετε, ομοιοπαθητικού μοντέλου. Δηλαδή κάτι που είναι να πάθει μεγάλη ζημιά, παθαίνει λίγη, από μόνο μας προκαλούμε τη λίγη ζημιά για να ανασυνταχθούμε, για να αποφύγουμε τη μεγάλη και μετά να εξυγιανθούμε. Είναι όπως αυτό με την ηρωίνη και τη μεθαδόνη. Απεξαρτάσαι από την ηρωίνη μέσω μεθαδόνης. Και έχεις πολύ καλές πιθανότητες να το πετύχεις αυτό. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι εντελώς απαραίτητο να γίνει στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η Ελλάδα πρέπει να βρεθεί με την καλή μαρτυρία στο εξωτερικό. Δημήτρη, νομίζω κλείσαμε την ανάλυση. Είμαστε πρώτων πυλών προ μεγάλων εξελίξεων. Θεωρώ ότι η πιθανότητα για εκλογές είναι υπαρκτή. Μπορεί και να μην είναι μόνο 20, να είναι 30%. Οι κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη αυτό δείχνουν και άλλων. Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, η πίεση του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ είναι τέτοια που δεν έχει να κάνει βεβαίως μόνο με τα ελληνικά προβλήματα. Έχει να κάνει με αυτό που πάει να κάνει η Ευρώπη γρήγορα, όπως έδειξε χθες η συνάντηση Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Και εκεί παίζει δυστυχώς και το ελληνικό πρόβλημα, αλλά με ευθύνη καθαρά της ελληνικής πλευράς που άφησε τόσο καιρό να προχωρήσει και κυρίως ξεκίνησε το πράγμα από το 2014, που και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έβαλε φρένο πρών των πιθανών εκλογών που έγιναν εκλογές, στις εξελίξεις που πήγαιναν σχετικά καλά, έβαλε φρένο, και βέβαια η μεγάλη η χειροτέρευση σε όλα τα επίπεδα έγινε με τις εκλογές του 2015 και ανέκρουσε πρίμνα, πήγε προς τα πίσω όλος ο σχεδιασμός της Ελλάδας και τώρα είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι και τα πράγματα δείχνουν ότι δεν θα τη βγάλει καθαρή η κυβέρνηση, αλλά θα κάνει τα πάντα, δυστυχώς και ένα μέρος της λαϊκής δεξιάς θα κάνει τα πάντα, θεωρώ, για να μην έχουμε εκλογές. Αν πάλι έχουμε εκλογές, ελπίζω να κάνει πράξη ο κύριος Μητσοτάκης αυτό που είπε, άσχετα πόσο ποσοστό θα πάρει και αν είναι αυτοδύναμος, να κυβερνήσει με υγιείς δυνάμεις, π.χ. με υγιείς δυνάμεις του κέντρου. Το μοντέλο υπάρχει. Και τέλος, να αναστρέψει την κακή αίσθηση που έχουν για την Ελλάδα στο εξωτερικό αυτή η καινούργια διακυβέρνηση. Βεβαίως, αν θα πάμε σε εκλογές, αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ότι είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα για την οικονομία της Ελλάδας και τον Τσίπρα, που ο ίδιος ο Τσίπρας θα επιλέξει όχι την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, π.χ. κάπου τον Ιούνιο, για να διατηρήσει χωρίς εκλογές την κυριαρχία του στη Βουλή, αλλά ναι με να χάσει την πλειοψηφία με εκλογές, αλλά να εγκλωβίσει το Μητσοτάκη σε μια αδιέξοδη και πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, για να χρεωθεί ο κύριος Μητσοτάκης με την καινούργια κυβέρνηση τα πάρα πολύ βαριά μέτρα και να βγουν ηρωικά κάπου το Νοέμβρη και να πούνε, βλέπετε, ούτε προϋπολογισμό δεν μπορούν να κάνουν, να προκηρυχνούν εκλογές ξανά το Νοέμβρη και να πάει η Ελλάδα με απλή αναλογική, και τότε θα γίνει του Λεβέντη και της Λεβεντιάς η πολιτική οραματική πράξη. Δηλαδή
Γαία, πυρή, μειχθήτο.